Θέλει και αυτόν ένα θεσμό πλέον η παρουσία της Τρίρους Ολυμπιάς εδώ στον Πειραιά για τις ημέρες θάλασσας του πολεμικού ναυτικού. Γι' αυτό και τους ευχαριστούμε πολύ και την Φιλαρμονική αλλά και τους όλους τους τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού και της Τρίρους. Πραγματικά είναι τιμητικό για την πόλη μας. Άλλωστε, Τρίρης είναι σύμβολο του Πειραιά. Όπως ξέρετε, είναι η Τρίρης και ο Λέοντας και το λιοντάρι του Πειραιά. Είναι χαρά μας, επαναλαμβάνω, που είναι εδώ. Είναι τιμητικό για την πόλη και νομίζω ότι φέτος, επειδή έχουμε και αρκετό τουρισμό στον Πειραιά για πρώτη φορά, θα είναι νομίζω ένα από τα αξιοθέατα του πόλου έλξη και για τους ξένους τουρίστες. Βλέπετε ήδη εδώ ότι έχει μαζευτεί κόσμος και φωτογραφίζει. Θα παραμείνει εδώ μέχρι 4 Ιουνίου. Δεν θα είναι επισκέψιμη πάνω στην Τρίρη, αλλά είναι εδώ τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού ώστε να εξηγούν και έχουμε αναρτήσει την ιστορία όλη για την Τρίρη. Οπότε νομίζω είναι μια σημαντική μέρα για μας. Ένατη χρονιά για τις ημέρες θάλασσας και η Τρίρης Ολυμπιάς έχει ήδη δέσει στο μεγάλο λιμάνι. Βρίσκεται εδώ στην πλατεία Αλεξάνδρας και θα παραμείνει εδώ για τις υπόλοιπες 12 μέρες καθ' όλη τη διάρκεια των ημερών θάλασσας. Καλούμε όλους τους πολίτες, όλους τους πειραιώτες, τους επισκέπτες της πόλης μας να επισκεφθούν εδώ την πλατεία Αλεξάνδρας προκειμένου να θαυμάσουν το μοναδικό αντίγραφο της αυθεντικής αθηναϊκής Τρίρους του 5ου αιώνα. Είναι η ένατη χρονιά, όπως είπατε, που διοργανώνει ο Δήμος Πειραιά τις ημέρες θάλασσας. Στα πλαίσια της διοργάνωσης αυτής είναι εδώ, όπως βλέπετε πίσω, η αρχαία Τρίρης ή Ολυμπιάς, όπου θα έχουν δυνατότητα οι δημότες και οι επισκέπτες της πόλης μας να μπουν μέσα, να το επισκεφτούν και να δουν τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου πλοίου. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές δραστηριότητες που μπορούν να παρακολουθήσουν. Μπαίνουμε μέσα στο www.imeresthalassas.gr για να δούμε όλες τις δράσεις που έχουν διοργανωθεί στα πλαίσια των ημερών θάλασσας.